Μέσα σε ήρεμο κλίμα και με τη συμμετοχή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, διεξήχθησαν από το πρωί σήμερα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Περισσότερα από 430 μέλη αριθμεί το εκλογικό σώμα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, με αρκετές δεκάδες εξ αυτών να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 2 το μεσημέρι. Ο απερχόμενος πρόεδρος Κώστας Τσέλιος, μετά από 6 χρόνια στο τιμόνι του Συλλόγου και συνολικά 21 στη διοίκηση του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων της Μαγνησίας, κλείνει τον κύκλο του και στις σημερινές εκλογές ήταν υποψήφιος για την Ομοσπονδία. Δεν ήταν άμεσα τα συναισθήματα, σαφώς είναι κάτι που το επιθυμούσα που το είχα αποφασίσει πριν 3 χρόνια. Αλλά όταν είσαι στα κοινά της διοίκησης ενός εμπορικού συλλόγου 6 χρόνια και 21 συνολικά, είναι λίγο δύσκολο να το αφήνεις. Παρ' όλα αυτά όμως θα βάλει ψηφιότητα για την Ομοσπονδία, που και πέρα θα συνεχίζω να ασχολούμαι, δεν παρετούμε τελείως. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, θα συνεχίζω να το υπηρετείς από όποιο σκοπό, έστω και με συμμετοχή απλή. Το ενωτικό εμπόριο που κατήχε 8 έδρες στην απερχόμενη διοίκηση, οι έμποροι ενάντια στην κρίση που κατήχαν 4 και η αγωνιστική συνεργασία εμπόρων που κατήχε 3 έδρες διεκδίκησαν την ψήφο των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Θέλουμε να δείξουμε μια ενότητα. Πρέπει ο εμπορικός κόσμος τοπικά να στηρίξει την όλη προσπάθεια του Συλλόγου. Όλο το έργο αυτό που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου και όχι μόνο, και μέσα από το πρωτοβάθμιο όργανο αλλά και από το τριτοβάθμιο. Η μαζική συμμετοχή είναι το ζητούμενο. Πρέπει κάποια στιγμή να δείξουμε αυτή τη συνοχή και προς τα έξω, γιατί είμαστε από τις Θεσσαλικές πόλεις οι οποίοι έχουμε μια μικρή συμμετοχή γενικά. Αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε και πρέπει να δείξουμε συνοχή προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια και ταλανίζουν την επιχειρηματικότερα και γενικότερα την τοπική μας αγορά. Θεωρούμε ότι ο Σύλλογος πρέπει να ενδυναμωθεί. Θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να σπάσει την απαγοήτευση την οποία έχει και να στηρίξει νέες απόψεις, να στηρίξει προτάσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να δώσουν έναν διαφορετικό αέρα. Και αυτό καλούμε τον κόσμο και τον Εμπορικό Σύλλογο να πράξει, να δράσει και να στηρίξει. Και θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εκεί, όποιο και αν είναι η θέση που θα μας δώσει η ψηφοφορία, ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που ζητάμε από την παραταξή μας είναι ένα κοινό μέτωπο στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε στην αγορά, τα άδεια καταστήματα, τις ερυπωμένες γειτονιές, δεν φταίει τίποτα άλλο παρά ότι ο καταναλωτής δεν έχει αγοραστικό πλέον ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να χαλάσει γιατί πρέπει να πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει. Και εμείς αν έμποροι, όταν σου ζητάνε προκαταβολικά το 75 με το 80% του τζίρου σου, θα μείνει τι για μας, να πληρώσεις ενίκεια, να γεμίσεις το μαγαζί σου εμπόρευμα, να πάρεις εσύ μισθό που δεν παίρνουν οι περισσότεροι έμποροι αυτή τη στιγμή, μισθό κανένας. Η μαζικότητα, η ενότητα και η διεκδίκηση λύσεων στα εκρηκτικά προβλήματα του εμπορικού κόσμου βάσει ενός ενιαίου σχεδιασμού βρίσκονται στο επίκεντρο των υποψηφίων για τη νέα διοίκηση.